Status FM 107 και 7. Στο μικρόφωνο ο Άνδρεας Σταματόπουλος. Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική, τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη. Καλησπέρα, κύριε Κουριανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλε. Τι έγινε, κύριε Κουριανίδη, τέλειωσε το Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, απλά κάνω ένα διάλειμμα τώρα για να σας μιλήσω. Πόσες ώρες έγινε τώρα, τι ώρα ξεκίνησε? Ένα θέμα των ωρών. Τα δημοτικά συμβούλια κρατάνε συνήθως πολλές ώρες. Το πρόβλημα είναι, όπως τόνισα και στην παρέμβασή μου, στην τοποθέτησή μου σήμερα, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δυστυχώς έχει αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία εδώ και μήνες. Και χρησιμοποιώ σκοπίμως αυτόν τον όρο, διότι έχει γίνει σούπα τελευταία. Όλοι μιλούν για κοινωνική αποστασιοποίηση, δηλαδή εννοώντας ότι πρέπει να κρατάνε αποστάσεις. Αποστασιοποίηση όμως σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Σημαίνει να αδιαφορώ για τα πάντα γύρω μου. Και κακώς αυτός ο όρος υιοθετήθηκε και από τον Πρωθυπουργό και διαχύθηκε σε όλη την δημόσια και ιδιωτική μήκος. Άλλο να κρατώ αποστάσεις και άλλο να αποστασιοποιούμε. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς η διοίκηση του Δήμου επιλέγει εδώ και καιρό να, χωρίς δικαιολογία, να κάνει τα δημοτικά συμβούλια να τα διενεργεί μέσω τηλεδιασκέψεων. Και έχουν περάσει πάρα πολύ σοβαρά θέματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην πληροφορείται και να διαχέονται στα ΜΜΕ συγκεκριμένα πράγματα, συνήθως η θέση της διοίκησης. Και η αντιπολίτευση σπανίως έχει δυνατότητα να ακουστεί. Βεβαίως γνωρίζετε ότι όταν γινόταν κανονικά τα δημοτικά συμβούλια, ήμασταν και εμείς εκεί και τα παρακολουθούσαμε με πολύ ενδιαφέρον και αποδίδαμε τα σωστά ό,τι το γινόταν. Το γνωρίζω. Αλλά δυστυχώς τώρα με τον αποκλεισμό και των δημοσιογράφων ουσιαστικά από την ιστορία αυτή, από τις συνεδριάσεις, καταλαβαίνετε ότι διαχέονται συγκεκριμένα θέματα από ανθρώπους που έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στα ΜΜΕ και στο δημοσιογραφικό κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουριανίδη, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχετε φέρει εσείς στη δημοσιότητα και αφορά ένα ακίνητο του Δήμου Θεσσαλονίκης, να το βάλω ως ερωτηματικό στο τέλος. Τι ακριβώς σημαίνει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να αναφερθούμε ότι μιλάμε για το ακίνητο στην οδό Αλεξανδρίας αριθμός 59, στη στάση Γεωργίου, ας το πούμε έτσι, κοντά στη Βασιλή Σόλγας. Ο δεύτερος παράλληλος πάνω στη Βασιλή Σόλγας. Εκεί λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, πριν τρεις μήνες, αποφασίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία μόνο η δική μας παράταξη καταψήφισε, να δοθεί αυτό το κτίριο στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης για να δημιουργηθεί μία δομή ανήλικων προσφυγόπουλων, όπως ακριβώς διατυπώθηκε στην σχετική απόφαση. Ήτανε αυτό το είχαμε συζητήσει, νομίζω, σε μια προηγούμενη συζήτησή μας. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω κάθε χέφρον άνθρωπος, αν αντιληφθεί ότι πρόκειται για πεντάχρονα και εξάχρονα παιδάκια, δεν θα πει όχι, αλλά επειδή ακριβώς στην εισήγηση του Δήμου δεν υπήρχε καμία τέτοια, κανένας προσδιορισμός. Αντιθέτως, όταν ρωτήσαμε, δεν πήραμε καμία απάντηση για συγκεκριμένα θέματα, θεωρήσαμε καλό να ρωτήσουμε και τους κατοίκους της γύρω περιοχής αν έχουν κάποια πληροφόρηση. Πέσαμε από τα σύννεφα, διότι κανείς τους δεν είχε την παραμικρή πληροφόρηση. Και μάλιστα όταν ετέθη θέμα, ας πούμε, και μάθανε τι ακριβώς πρέπει να γίνει εκεί πέρα, αναστατώθηκαν οι άνθρωποι, όπως ήταν λογικό, γιατί ακούνε και βλέπουν όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται δυστυχώς γύρω από ανάλογες δομές, όχι κατά ανάγκη ανηλίκων, αλλά πάντως δομές λάθομεταναστών, οι οποίες έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, μιλάμε λοιπόν για την πέμπτη δημοτική κοινότητα, όπως λέγονται πλέον τα διαμερίσματα. Στην καρδιά της πέμπτης κοινότητας. Ναι, στην οδό Αλεξανδρίας 59, μάλιστα. 59, ακριβώς. Εμείς θεωρήσαμε χρέος μας ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πιο μαζικά πλέον, πέρα από ιδιωτικές συζητήσεις. Μοιράσαμε κάποιο υλικό ενημερωτικό. Αυτό έγινε αιτία να εμπιστοποιηθεί ο κόσμος, θα αρχίσει να μας πλησιάζει, με αποτέλεσμα να συντάξουμε κάποια στιγμή με δική τους πρόταση μία επιστολή προς το Δήμο, που ζητούσαμε εξηγήσεις και που ζητούσαμε επίσης να αναστείλει όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της δομής. Γιατί αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν ρωτήθηκαν οι κάτοικοι. Εν πάση περιπτώσει, με μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Έχουμε μαζευτεί περίπου 800 υπογραφές μέχρι στιγμής και συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή. Αυτές τις 800 υπογραφές εγώ τις κατέθεσα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο με εξοδότηση των κατοίκων και το θέμα αυτό συζητήθηκε. Δυστυχώς,
η Δημοτική Αρχή δείχνει να απαξιώνει αυτή την προσπάθεια, αυτή την βούληση των ανθρώπων της πέμπτης δημοτικής κοινότητας, με διάφορα θέματα και τοποθετήσεις, οι οποίες είναι μάλλον απαξιωτικές. Διότι είπαν ότι και στην Τούμπα ανάλογη δομή πριν από κάποια χρόνια είχε μαζέψει 2.000 υπογραφές και τώρα αυτοί ντρέπονται να μας δούνε και γιατί δεν συνέβη τίποτα μέχρι τώρα και όλα πάνε καλά. Αυτό που ξέχασα να πούνε βεβαίως είναι ότι για να κατασταλούν αυτές οι προσπάθειες και οι κινητοποιήσεις των πολιτών ήρθαν τα γνωστά τσιράκια του παρακράτους από τις λεγόμενες αντιεξουσιαστικούς χώρους, πώς λέγονται, κοινωνικούς χώρους κλπ. Και τρομοκρατίες του τύπου ξέρουμε που μένετε, ξέρουμε ποια είναι τα αυτοκίνητά σας, ξέρουμε τα παιδιά σας, αναγκάσαν τον κόσμο να λουφάξει και τελικά να επιβάλλουν την τρομοκρατία της σιωπής. Αυτά όλα δεν ελέγχθησαν βεβαίως, ακούστηκαν διάφορα, τα οποία βεβαίως δεν ξέρουμε και κατά πόσον ανήκουν πραγματικά στην πραγματικότητα ή όχι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, η γενικότερη θέση και η γενικότερη άποψη είναι, και γιατί αυτό έχει διαμορφωθεί από γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι αυτές οι δομές κατά κανόνα προσελκύουν παραβατικά στοιχεία, άσχετα με το ποιοι μένουν μέσα, αν είναι οικογένειες ή πράγματι ανήλικα, δεν ξέρουμε. Υπάρχουν καταγγελίες του Ταξιάρχη Βέρου, του Δημάρχου της Λέσβου και του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ότι αυτές οι δομές μόνο ανήλικα δεν φιλοξενούν μέσα, αλλά έχουμε κάτι μαντράχαλους οι οποίοι δεν ξέρουμε και από πού έρχονται και τι σκοπούς έχουν. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά κανείς δεν μας λέει επίσημα τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν εκεί και για πόσο καιρό θα λειτουργήσει κλπ. Υπάρχει όμως και μια άλλη, και ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει τόσο με τις αντιδράσεις των κατοίκων, όσο με νομική, θα λέγαμε, διάσταση. Τι δηλαδή, εννοείται, ναι, ανακαλύψαμε στην πορεία ότι αυτό το ακίνητο, το κτίριο, κτίστηκε το 1985 πάνω σε ένα οικόπεδο, το οποίο ήταν οικόπεδο που ανήκε στην ΕΙΑΘ. Και μάλιστα 16 χρόνια μετά, το 2001, υπήρξε ένα ΘΕΚ, το οποίο αποτυπώνει και το ακίνητο αυτό μέσα σε εκατοντάδες άλλα ακίνητα της ΕΙΑΘ, μέσα σε επίσημο, δηλαδή στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, αποτυπώνεται το συγκεκριμένο ακίνητο, στο οποίο ήδη 16 χρόνια πριν είχε κτίσει ο Δήμος αυτό το ακίνητο που σήμερα εκχωρεί για να γίνει δομή μετανάστων, το αναφέρει ως ακίνητο της ΕΙΑΘ. 16 χρόνια μετά το κτίσιμό του. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας δημιούργησε αμέσως εύλογα ερωτήματα. Ψάξαμε και βρήκαμε στο κλιματολογικό γραφείο ότι ως τίτλος ιδιοκτησίας που κατέθεσε ο Δήμος για να το δηλώσει το 2013 επί διοικήσεως Μπουτάρη, το δήλωσε αυτό το ακίνητο ο Δήμος χρησιμοποιώντας αυτό το ΦΕΚ. Που αυτό το ΦΕΚ λέει πως είναι της ΕΙΑΘ το ακίνητο. Η χώρα του παραλόγου, φαντάζομαι. Πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι απαιτούν εξηγήσεις. Εμείς σήμερα καταθέσαμε στο κτηματολόγιο εξώδικο, προκειμένου να λάβουμε επίσημη απάντηση τι ακριβώς συνέβη, για ποιο λόγο δέχτηκαν ένα ΦΕΚ ως τίτλο ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ΦΕΚ αυτό λέει ότι αυτό το ακίνητο είναι της ΕΙΑΘ. Δηλαδή, και με ποιο τρόπο έγινε αυτό δεκτό. Ωραία. Αυτό στον Δήμαρχο το ρωτήσατε, το θέσατε αυτό το θέμα? Το θέσαμε. Η απάντηση του κυρίου Αβαρλή, του αντιδημάρχου, αρμόδιο αντιδημάρχου, είναι ότι όλα είναι νόμιμα και το ακίνητο είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, αυθαίρετα τελείως, δεν απάντησε στο ερώτημά μου το συγκεκριμένο πώς το λέτε αυτό το πράγμα τη στιγμή που αυτή η δήλωση στο κτηματολόγιο έχει γίνει με έναν τίτλο ο οποίος λέει ότι το ακίνητο ανήκει σε άλλο. Φανταστείτε δηλαδή να πάω εγώ ένα ακίνητο δικό σας, κύριε Σταματόπουλε, στο κτηματολόγιο και να πω το ακίνητο αυτό που είναι του κ. Σταματόπουλου είναι δικό μου. Και να πει το κτηματολόγιο, ναι, εντάξει, είναι δικό σας. Άρα το κτηματολόγιο έχει δώσει ιδιοκτησία, να το πω έτσι, τίτλου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει δώσει πιστοποιητικό, ναι, ότι είναι το ακίνητο δηλωμένο από το. Προφανώς και ελεγμένο, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένω την επίσημη απάντηση από το κτηματολογικό γραφείο, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάντως, αν τελικά αποδειχθεί ότι το ακίνητο αυτό δεν είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το εκχωρήσει πουθενά για καμία χρήση. Κατανοητό. Αν έχει γίνει ανεκτή η παρουσία του τόσα χρόνια για την υπηρεσία καθαριότητος, σεβαστό, μπράβο και στην ΕΙΑΘ που έκανε τα στραβά μάτια, ίσως αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει και έτσι έπρεπε να κάνει. Κακά τα ψέματα εδώ που τα λέμε τώρα μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι μπορεί να διεκδικήσει η ΕΙΑΘ εκεί, αλλά σίγουρα όμως το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι άλλο και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης να το εκχωρήσει για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα μας είπατε θα ρωτήσετε θα απαιτήσετε από το κτηματολόγιο μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Ζήτησαμε με εξώδικο. Θα κάνετε για κάτι άλλο ή θα αναλόγως με τι απάντηση θα πάρετε θα κινηθείτε?
αναλόγως τι απάντηση θα πάρουμε. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή, κύριε Κουριανίδη, με το συγκεκριμένο ακίνητο. Θα το παρακολουθούμε και εμείς και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για να μας ενημερώσετε αν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια καινούργια εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω τώρα, μόλις κλείσουμε, θα επιστρέψετε στην τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Έχετε, θα ακολουθήσει ψηφοφορία για τα θέματα. Έχουμε κάποια θέματα κρατημένα για συζήτηση. Μάλιστα. Και εγώ έχω κρατήσει μερικά. Έχουμε μπροστά μας αρκετή ώρα ακόμα. Κύριε Κουριανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Στάτους 107,7. Μπροστά τους.